Καλή σας ημέρα, κύριε Ρονιμάκη. Καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Δώστε μας λίγο έτσι τα βασικά σημεία τα οποία θα θέσετε σήμερα στη σύσκεψη και για ποιο λόγο έχει έκτακτο χαρακτήρα. Έκτακτο χαρακτήρα έχει γιατί οι εξελίξεις πραγματικά είναι πάρα πολύ κακές για το θέμα του αμπελώνα. Είτε αφορά την επιτραπέζια χρήση, είτε αφορά την παπίδα, είτε αφορά την υλοποίηση. Mm-hmm. Αναφερόμαστε δηλαδή στις καταστροφές. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα οποία εμείς είχαμε επισημάνει, δυστυχώς είναι χειρότερα ακόμα. Δηλαδή, τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Εξ αυτού του λόγου και επισημάναμε ότι πρέπει να είναι και θα είναι από τη Διεύθυνση Γεωργίας της ΔΑΟΚ, δηλαδή, και από τον ΕΛΓΑ, υπηρεσίες, και δύο υπηρεσίες, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες επίσημα θα καταγράψουν τις ποσότητες που εξάχθηκαν στο εξωτερικό του τραπεζίου σταθμιού. Οι οποίες είναι οι χειρότερες τελικά, τα νούμερα είναι πολύ κάτω από αυτά τα οποία εμείς πιστεύαμε ότι θα είναι. Γιατί μείωση μιλάμε στο εξαγόμενο μιλάμε προϊόν. Μιλάμε για μείωση, θα φανεί από τα νούμερα, όπως σας είπα, τα επίσημα νούμερα του ΔΑΟΚ, κάτω από το 50% της περσινής περίοδου που, εάν θυμάστε, πέρσι έβρεξε αρχής Αυγούστου. Οπότε είχαμε δηλαδή, θέμα και πέρυσι στην παραγωγή. Και μεγάλες ζημίες και παρόλα αυτά οι ποσότητες είναι πολύ κάτω. Μιλάμε για τις ποσότητες που έχουν εξαχθεί, έτσι. Εκεί είναι η μείωση. Ναι. Υπάρχουν αμπελώνες αυτή τη στιγμή οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Ζημίες που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, γιατί δεν είναι μέσα στη ζημιογόνα αίτια του οργανισμού. Με αποτέλεσμα λοιπόν να είναι σε κατάσταση απόγνωσης η παραγωγή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στα πρόσωπα των αμπελουργών πραγματικά υπάρχει, φαίνεται η απόγνωση. Προσπαθούν οι ανθρώπες στην ταξιοπρέπειά τους. Τι περιμένετε από την περιφέρεια, θέλω να πω τι είναι σε θέση να κάνει η περιφέρεια. Η σύσκεψη στην περιφέρεια γίνεται για να υπάρξει μία συνονόηση μεταξύ εκπροσώπων των αγροτών και υπηρεσιών για ένα κείμενο συγκεκριμένο μέσα από καταγραφή με τα επίσημα στοιχεία. Είτε αφορά την υλοποίηση, είτε αφορά τη σταπίδα, είτε αφορά την επιτραπέζια χρήση, και να προχωρήσει το κείμενο αυτό προς τα πάνω, διεκδικώντας θα πρέπει να διεκδικήσουμε, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να υπάρξει ένα στρατηγικό σχεδιασμό τι γίνεται με τον κριτικό αμπελώνα από τώρα και στο εξής. Διότι εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα και το σοβαρότερο θα έλεγα, η στρατηγική όχι μόνο το να μπορεί να στηρίξει παράδειγμα τον παραγωγό φέτος, αλλά τι στρατηγικό σχεδιασμό έχουμε από τώρα και έπειτα. Ένας αμπελώνας ο οποίος συρρυκνώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής και άλλων παράπλευρων καταστάσεων, είτε αφορά παράδειγμα την έλλειψη υδάτινων πόρων, είτε αφορά πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται χρόνος για να τα αναφέρουμε ένα-ένα και τι επιπτώσεις έχουν. Άρα λοιπόν χρειάζεται επιστημονικό προσωπικό το να γίνει μία από την πλευρά του Υπουργείου Γεωργίας μία στρατηγική και όχι να είναι έρμεος ο παραγωγός στο κάθε γεωπόνο ιδιώτη ο οποίος μπορεί παράδειγμα κατά την εκεί πτωριούχο ο οποίος προωθεί το πτώριό του κατά τη δική του κρίση. Βλέπετε κύριε Ρονιμάκη, βλέπετε ότι είναι ναι βέβαια πείτε μου. Ναι, να σας φέρω ένα παράδειγμα, συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά αφήστε το κόμπο για να το λέω, τι ακριβώς εννοώ. Έχουν καταστραφεί πάρα πολλοί παραγωγοί φυτεύοντας ποικιλίες οι οποίες δεν αρμόζουν στο συγκεκριμένο κλίμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Από το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου ή της Κρήτης γενικότερα, έως στη νότια πλευρά, περνάμε τουλάχιστον 10 μικροκλίματα, ανάλογα τη θέση στο κάθε χωράφι, αν είναι χαμηλά ή υψομετρικά ψηλά, ή αν είναι επικοινές, ή αν είναι βορεινό ή νοτικό. Οπότε κάθε ποικιλία ευδοκιμεί σε διαφορετικό σημείο. Βεβαίως, φυτεύτηκαν λοιπόν αμπέλια χωρίς να υπάρχει κάποιος προσδιορισμός, φυτεύτηκαν αμπέλια με προώθηση φυτοριούχων ή οτιδήποτε άλλο παραγόντων, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έφεραν ποτέ. Παράδειγμα το Κρίμσον. Φυτεύτηκε σε πολλά στρέμματα. Δεν επέτυχε σε όλους τους τόπους. Φυτεύτηκε άλλες ποικιλίες οι οποίες. Για να μην αναφέρομαι σε κάθε μια, φτιάχτηκαν άλλες καλλιέργειες. Άρα προωθήθηκαν. Προωθήθηκαν ποικιλίες χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε τοποθεσίας. Διότι δεν υπήρχε το κράτος. Δεν υπάρχει μια μελέτη η οποία να δείχνει πού ακριβώς και τι
και να προσδιορίζει την αλλαγή της κλιματικής αλλαγής που υπάρχει και όλα αυτά για να μην καταστρέφεται ο άλλος. Κύριε Ρονιμάκη, θεωρείτε έτσι, αν σας ζητήσω να κοιτάξετε αρκετά μακριά, αρκετά μπροστά στο μέλλον, θεωρείτε ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο, σε μια φάση που η αμπελουργία για την Κρήτη αρχίζει να φθήνει, μιλάμε δηλαδή για την αρχή του τέλους, ή υπάρχει περιθώριο ανάσχεσης αυτής της κατάστασης? Υπάρχει περιθώριο, διότι υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σημαντικότερο αυτό. Υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, δεν υπάρχει στήριξη την πολιτεία δυστυχώς. Και αυτό πάμε να κάνουμε τώρα. Να διηγήσουμε να υπάρχει στήριξη της πολιτείας. Άρα θέλετε. Κάθε χρόνο ο αμπελώνας, ο κριτικός αμπελώνας συρρυκνώνεται. Το βλέπουμε ακόμα και αμπελουργός να μην είναι ο άλλος. Το θέμα διαφέρει όλη την κοινωνία, γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχει το Αμαζόνιος. Πραγματικά είναι ο πνεύμονας πλανήτη. Ποιος διαφωνεί γι' αυτό? Μας πονάει όλους, μας ενδιαφέρει, θέλουμε, δεν θέλουμε όλους. Γιατί ζούμε σε ένα οικοσύστημα τέτοιο που ας είμαστε μακριά. Τελικά ζούμε μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως, όταν βλέπουμε ότι στο τόπο μας εδώ φεύγει ένας πνεύμονας που είναι το αμπέλι, που είναι, να το πάρουμε και από θέμα κλιματολογικών συνθηκών και όσο αφορά το θέμα του περιβάλλοντος, έτσι και του πράσινου, πέρα το οικονομικό θέμα, είναι κάτι σοβαρό και σπουδαίο για όλους μας. Είναι η κουλτούρα μας, είναι η παράδοσή μας. Φανταστείτε ότι το Ηράκλειο να μην υπάρχει αμπέλι. Νομίζω είναι όντως πολύ παραγωγικό το θέμα, γιατί είναι και θέμα κουλτούρας. Το θέτεται πολύ σωστά. Δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, δεν είναι μόνο επαγγελματική ενασχόληση. Μάλιστα. Επομένως, ζητάτε από την περιφέρεια ουσιαστικά να σταθεί ως ενδιάμεσος, να βοηθήσει στο να ασκήσετε πίεση για να ληφθούν μέτρα. Σωστά το αντιλαμβάνομαι? Βεβαίως. Βεβαίως πρέπει να ληφθούν μέτρα και σοβαρά μέτρα, διότι το σημαντικότερο που σας είπα είναι το ανθρώπινο δυναμικό, ότι υπάρχει και θέλει να δουλέψει. Γνωρίζει. Άρα η γνώση υπάρχει, η πρόθεση υπάρχει. Η πρόθεση υπάρχει, χρειάζεται η στήριξη, η τεχνοκρατική στήριξη. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή, ούτε έχω τις επιστημονικές γνώσεις για να προσδιορίσω και να κατευθύνω τον κόσμο, παράδειγμα ως συνδικαλιστής, να κατευθύνω τον κόσμο τι θα φυτέψει και πώς θα φυτέψει. Ούτε έχω κάνει έρευνα αγοράς, έχουμε κάνει σήμερα. Δεν μπορεί να ξέρουμε. Πρέπει οι υπηρεσίες του κράτους να ψάξουν για έρευνα αγοράς και να έχουν τις επιστημονικές γνώσεις αυτές. Ο καθένας το αντικείμενο. Εμείς αναδεικνύομαι λοιπόν το θέμα στο πρόβλημα. Δεν μπορώ να πάω εγώ σε ξένα χωράφια και ούτε μπορεί να έχω εμπιστοσύνη εγώ σε ένα ιδιώτη γεωπόνο τι θα μου πει. Μπορεί να το κάνει σωστά, μπορεί να θέλει να πουλήσει. Άρα λοιπόν το ίδιο πρέπει να γίνει μια μελέτη. Κύριε Ρονιμάκη, μένει να δούμε τι θα προκύψει από την απόψινή σύσκεψη και ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα, βέβαια. Να δούμε και κατά πόσο οι πίεσεις θα πιάσουν τόπο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.